φέτος, την χρονιά το 2016, εκτός από που είναι δίσεκτο έτος, από το 1896 και μετά, και τυχαίνει να είναι πάντοτε σε δίσεκτο έτος, έχουμε τη σύγχρονη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων που ξεκίνησαν στην αρχαία Ολυμπία και προς τιμή της έχουν και αυτό το όνομα. Φέτος λοιπόν είναι και χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων και μάλιστα έχει μία ιδιαιτερότητα, γιατί από την εποχή που ξεκίνησε και ένα δεύτερο είδος Ολυμπιακών Αγώνων και οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, οι διάσημοι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν το τίτλο θερινοί. Φέτος όμως, επειδή η χώρα διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, και εκεί είναι νότιο ημισφαίριο, για πρώτη φορά θα έχει την ιδιαιτερότητα να διεξαχθούν οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στην χειμερινή εποχή. Με μεγάλη χαρά ο Σύλλογος στην αρχή της χρονιάς αποδέχτηκε να υλοποιήσει δευτέρα τάξη εν ώψη κιόλας της Ολυμπιακής χρονιάς που είναι φέτος, μία ερευνητική εργασία με θέμα Ολυμπιακοί Αγώνες από το Γκέντερ Μπετέν μέχρι το 1896 και σήμερα. Προφανώς θα μας μιλήσουν και τα παιδιά εδώ από την ομάδα που κάνει την ερευνητική εργασία, το πρόβλημα που ξέρουμε στην καθοκινημένη εδώ. Προφανώς, ήδη από τον τίτλο, αυτό που ερευνούν τα παιδιά είναι σε σχέση με την Ολυμπιάδα της αρχαιότητας, ποια είναι τα Ολυμπιακά ιδεώδη που περάσαν στη σύγχρονη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων και πώς έχει εξελιχθεί αυτή η πορεία στους 30 Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν γίνει από το 1896 μέχρι σήμερα. Σε έναν κόσμο που προφανώς πλέον τα γεγονότα έχουν μια παγκόσμια θεριά, ίσως μάλιστα πολλοί κατακρίνουν ότι και το Ολυμπιακό ιδεώδες, μάλλον όσοι φροντίζουν από την Ολυμπιακή Ακαδημία και τους αθανάτους για την διοργάνωση των αγώνων, υπάρχει μια κατηγορία για την εμπορευματοποίηση των αγώνων. Όμως, μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαιότητα υπήρχαν οι χορηγοί και πολλές φορές για να μπορέσει ένας αθλητής να κάνει τον αγώνα του χρειάζεται μεγάλη ενίσχυση πέρα από την προσωπική του αγωνία και προσπάθεια για έτη με τις προπονήσεις του για να διακριθεί σε αυτόν τον αγώνα του και το άθλημα που έχει επιλέξει. Το σύνθημα το, στα λατινικά το Sitius, Altius Fortius, δηλαδή πιο γρήγορα, πιο δυνατά, πιο ψηλά, μπορεί να οδηγήσω σε κάποιες υπερβολές, γιατί εκεί είναι που έχει σημασία το πρώτο που κάνουν και τα παιδιά με την κυρία Μαντιλαρά. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε το μέτρον άριστο που λέγανε και οι αρχαίοι μας τρόπονοι. Όταν ξεφεύγει το μέτρο, πάντοτε θα υπάρχει θέμα. Όμως, ακόμα και όταν ξεφεύγει το μέτρο, στο τέλος, όταν το καλοκαίρι θα δούμε τους νέους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, αυτό που καταλήγει κάθε φορά, σε κάθε άθλημα, είναι ένας αθλητής ή μια ομάδα αθλητών που έκανε τη δική του υπερπροσπάθεια και που φορώντας το εθνόσημο θα καθίσει ένα βάθρο και θα ακούσει τον εθνικό ύμνο. Και αυτή τη μεγάλη χαρά και τιμή να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο έχουμε από το σημερινό μας καλεσμένο, τον ακούσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στην Αθήνα πριν 12 χρόνια, το 2004, στην ενόργανη γυμναστική και ακούστηκε ο Χρυσός ο Εθνικός Ύμνος για το Χρυσό Ολυμπιονίκη, το Δημοσέντα Πάπο που φιλοξενούν εδώ. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε μαζί μας.
τον κύριο Σύστομο Γάβερα, που ήταν το στελέχη του πρώτου και βοήθησε να επικοινωνήσουμε με τον Μουσιονίκη και να είναι σήμερα μαζί μας. Και το σύμβουλο φυσικής αγωγής της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κύριο Διονυσόπουλο Αθανάσιο, που είναι και αυτό μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, πάμε. Ο Δημοσθένης κινήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1976, κατάγεται την τερακότητα Καρδίτσας, είναι απόφυτο ΣΕΦΑ, έχει ύψος 1,63 μέτρων και ο ίδιος είναι αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας. Καριέρα. Ένα σχόλιο της προκλημματική έγινε στα 7 χρόνια. Το 1984 ξεκινά από το Σπάρταχο, στη Θεσσαλονίκη. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90, τον εμφανίζει τους αγώνες. Έχει αγωνιστεί στο πλάγιο ύπο, στο σύνθετο ατομικό και στο μονόλυμο, καταλήγοντας στο αγώνα στο Γρήγορο. Στη διαλύση του, την πρώτη του εμφάνιση στην Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ το 2000, ο Δημοσθένης Τσαμπάκος, μετά από έναν εξαιρετικό αγώνα, κατέκτησε το πρώτο Ολυμπιακό Αγγλικό Μετάλλιο. Το 2003 φτάνει στην κορυφή του κόσμου, κρατώντας την πρώτη θέση στο παγκόσμιο μετάλλιο. Στις χρονιές 2000-2004 πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό. Η πιο σημαντική διάκριση για τον ίδιο ήταν στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, που πήρε το χρυσό μετάλλιο. Έχει κατακτήσει συνολικά 13 πανελλήνια πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες. Thank you.
Γιατί μπορεί το πρόγραμμα να διαρκεί
λίγο περισσότερο ίσως από μισό λεπτό, αλλά αυτό το λεπτό περιέχει μέσα του 20 χρόνια δουλειάς. Οι όρες που χωρίζεις ήταν σαν να έχεις 8 ώρες καθημερινά, όμως τώρα είναι 6 ώρες το πόνο. Με 3 το πόνο την ημέρα, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, με πόνο. Περιλάμβανε πάρα πολλά, δηλαδή από δηλαδή αντοχή, τρέξιμο, δύναμη, πολύ δύναμη, πέρασμα από όλα τα όργανα, γιατί μπορεί φαινομενικά το αγωνιστικό όργανο να έχουν η κρίση, αλλά για να έχει αποτέλεσμα χρειάζεται η προπόνηση και σε όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα. Δηλαδή υπάρχει τεχνική, υπάρχει δεν θα λέγαμε πόσο η τακτική, αλλά που συναντάμε στα ομαδικά αθλήματα, αλλά ο σχεδιασμός φυσικής κατάστασης και τεχνικής. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο οι ώρες δουλειάς εντός γυμναστηρίου, αλλά όλη η στάση που είχαν πρεπίσει και εκτός γυμναστηρίου. Γιατί για να έρθει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα θέλει αφοσίωση και να είσαι εστιασμένος τόσο την ώρα της προπόνησης όσο και εκτός. Δηλαδή δεν υπάρχει διαχωρισμός όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος. Όπως δεν υπάρχει, να το δούμε αυτό, ο διαχωρισμός χρόνος, ελεύθερος και μη. Όλος ο χρόνος είναι ένας. Και τόσο ο χρόνος εργασίας, όσο και ο χρόνος εκτός εργασίας είναι εξίσου σημαντικός. Και όλα τα να βγω στη διαδικασία
άσκηση και εγώ, όταν είναι να δείξω κάποια άσκηση, όταν είναι να βοηθήσω, αναγκαστικά. Αλλά γιατί βλέπω μεγάλη διαφορά και έχω αρχίσει να μπαίνω σε μια διαδικασία πάλι άσκησης σε τεχνικά διαστήματα. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Δηλαδή το σώμα είναι το όχημά μας και θέλει να το περνάω όσο πιο ισχυρό γίνεται και να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι η υπερισχύνηση.
Επίσης, τότε φορές με έντονα αγωνισμού να φορούν με ερώτηση πίστας. Πραγματικότητα δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανταγωνισμός. Ο πατέρας έχει να ανταγωνιστεί το καλύτερο ή το χειρότερο δικό του δυνατό. Δηλαδή η επιτυχία είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση και για τον πατέρα η επιτυχία είναι το να μπορέσει σε κάθε προσπαθήση, σε κάθε περίσταση ή την ώρα της κρίσιμης στιγμής μπροστά από κάθε στόχο, το να έχει κατορθώσει να βγάλει το μέγιστο του δυνατοποιητού, το 100%. Η αποτυχία είναι η όποια παρέκκληση, ή ο βαθμός αποτυχίας είναι η όποια παρέκκληση από το μέγιστο δυνατό. Τι σύμβουλε θα δίνατε σε ένα παιδί που ασχολείται με τον αθλητισμό για να πετύχει το στόχο του? Όμως, αυτό που υπάρχει κοινό σε σχέση με έναν στόχο συγκεκριμένα, σε σχέση με έναν αστυνομικό που έχει θέσει στόχο στις θέσεις που έχουν εξελιχθεί, είναι καταρχήν η αγάπη για αυτό που κάνει. Το να αγαπάει αυτό που κάνει. Να μην φοβάται την κούραση και τη δουλειά. Αυτό ένας νέος όρος και προπονητική που συναντάμε στα τελευταία 10-20 χρόνια, σχετικά με την έννοια του ταλέντου, είναι το ταλέντο στην εργατικότητα. Επειδή κατά καιρούς έχουμε σε όλους τους τομείς πολλά χαρισματικά συσταγωγικά άτομα, να μην προχωρούν, να μην μπορούν να αναλύσουν τις δυνατότητες τους. Γιατί δεν είχαν την υπομονή να εργαστούν για αυτό που ο Θεός του θέλω να τους επιτύχει. Δηλαδή, τα δύο βασικά στοιχεία είναι αυτά. Η αγάπη για αυτό που κάνει κάποιος, η εργατικότητα και η υπομονετική υπομονή. Επίσης, η αποτάχθηση από τα αποτελέσματα. Η έλξη, το να μην υπάρχει βιασύνη για να δει οποιοδήποτε αποτελέσματα. Πολλές φορές τα αποτελέσματα φανούν πολύ μετά. Μιλώντας δηλαδή προσωπικά, μέσα από τη δική μου εμπειρία, την περίοδο που πολλοί συναντητές μου είχαν σταματήσει και εγώ είχα κάποια μεγάλη διάκριση σε διεθνές επίπεδο, έκανα προσμονή. Και σε λιγότερο από 2 χρόνια μετά, ήρθαν και οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες όπως οι έκτοτες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και οι τρεις από τις γενιές αγώνες. Ήταν όμως η έναρξη για μια επιτυχημένη πορεία που δίνησε άλλα 10 χρόνια. Και εδώ πρέπει να
Κατευθύνει κάθε λίγο. Εξέλιξη. Και να έχεις
αποτελέσει την αφορμή να εμπνευστεί κάποιος από σένα για να κάνει την δική του προσπάθεια. Το λέω με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του Πετρούλια που με έχει αφήσει στο Σίδνεϊ, ήταν μικρό, αρκετά μικρό τότε. Έβλεπε την προσπάθειά μου στο διαδίκτυο αγώνα στο Σίδνεϊ και με αφορμή αυτή έφυγε τους με αφορμή την προσπάθεια που έβλεπε, έφυγε τους δικούς του στόχους. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα έχετε πάθει κανέναν τραυματισμό? Γενικότερα δεν είχα πολύ σοβαρού τραυματισμού, αλλά ναι, είχα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ήταν η αστεία η όλη διαδικασία. Νομίζω το 1992 ήταν στους μεσογειακούς αγώνες στην Γαλλία, όπου στο έδαφος δοκιμάζω ένα διπλό, είχα πρώτη σειρά διπλό τετωμένο σάλτο. Κάπως δεν ένιωσα να τη σωστή απόσταση από το έδαφος και αντί να προσγειωθώ κανονικά στα πόδια, προσγειώθηκα στις μύτες. Με αποτέλεσμα μετά να μην μπορώ να προχωρήσω. Και είχα τους συναντητές, τους προπονητές που λέγανε να κατέβω. Ήταν ο Γιάννης ο Μελισσαλίδης που έλεγε συνέχιστε, δεν με πολύ απλές αρχίσεις απλά για να ολοκληρώσω το πρόγραμμα. Και μετά πήγα το ξένο με στον Νίκο Μελαδές και πήγα στο τελικό του αγωνίσματος. Αλλά μετά με καιρό βέβαια είχα μείνει εκτός προπονήσεων γιατί έφυγε το πόδι να συνέχεια. Σοβαρούς τραυματισμούς όμως δεν το λέω δεν είχα. Προσωπώντας τη χώρα σας, αλλά και να είστε ικανοποιημένοι όσο εσείς με τον εαυτό σας. Θα ήθελα να συμπληρώσω το κομμάτι του τραυματισμού που ισχύει για τους νέους αθλητές. Ως αρχαίος συγγραφέας περί στρατηγική που κυρίζεις έλεγε ότι το προλαμβάνει, ναι, καλή στρατεύει και γενικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τον καθοδισμό το να είμαστε συνεχώς προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι. Σίγουρα μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, αλλά αυτό που πρέπει να επιδιώκουμε είναι να ελαφριστοποιήσουμε την πιθανότητα των ατυχημάτων. Αν είχα στόχο τον Χριστό.
Εδώ είναι λίγο... Είμαι της άποψης ότι στον άνθρωπο ανήκει μόνο η προσπάθεια, όχι το αποτέλεσμα. Επίσης, το να πεις κάτι από πριν είναι κατά κάποιο τρόπο ήδη και να πεις θα κερδίσω το Χριστό ή πάλι το Χριστό. Οπότε ποτέ δεν είχα αναφέρει το Χριστό προς κάποιον άλλο. Δηλαδή, έλεγε ότι πάω για την καλή προσπάθεια. Μέσα μου όμως, έβλεπα μόνο το Χριστό και τίποτα άλλο. Απλά θεωρούσα ότι είναι ασέβεια το να μιλήσω για κάτι πριν γίνει. Και έτσι ρωτούσαν πολύ, γιατί δημοσιογράφοι για την περίοδο που πηγαίνω για το Χριστό, έλεγα πάω για το καλύτερο. Να κάνω την καλύτερη προσπάθεια. Μέσα μου έβλεπα μόνο το Χριστό. Νομίζω όμως είναι κατανοητή η διαφορά. Δύσκολη ερώτηση τώρα. Να ξαναζούσα, όχι, χαίρομαι για αυτά που έχω ζήσει. Αυτό που θα έκανα είναι να θα είχα αλλάξει πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε την περί εξέλιξης. Όχι, τώρα σκέφτομαι πολύ διαφορετικά όπως σκεφτόμουν πέρσι ή πριν 2 χρόνια ή πριν 4 χρόνια ή πριν 12 χρόνια. Και το καθεξής. Και έτσι πάει και πιο παλιά δηλαδή. Και έτσι αν γύριζα τον χρόνο πίσω, παρόλο που είμαι ευγνώμων για την όλη πορεία έως τώρα, θα είχα αλλάξει πολλά πράγματα. Αλλά τότε, με αυτό το επίπεδο αντίληψης είχα, να το πω έτσι, έτσι πίστευα, έτσι έδρασα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν θα έπαιρνα στη διαδικασία δηλαδή αναβίωσης, αλλά αν μου γινόταν η δυνατότητα να πάω πίσω, θα έλεγα πολλά πράγματα. Πώς το λέει η Λαϊκή Σοφία, σε λίγο μου έρθει να συγχαθώ. Σίγουρα όμως, η ζωή. Πάντοτε, εκ των υστέρων, θα βλέπουμε πιο καθαρά και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα. Γιατί γινόμαστε και πιο όριμοι, να πω. Και Σοφή. Σας έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο που οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 ήταν στην Ελλάδα. Βέβαια, μάλιστα όχι μόνο σε μένα, ήταν κίνητρο για πολύ μεγάλο αριθμό αθλητών. Γι' αυτό και όλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες από την Ατλάντα και μετά, δηλαδή και στο Σίδνεϊ, και από περίπου με την Αθήνα, είχαμε πολλές επιτυχίες. Επειδή ολόκληρη γενιά αθλητών είχε θέσει στόχο, όχι εκείνη την περίοδο, ήδη από την υποψηφιότητα της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Γι' αυτό κιόλας είχαμε την ύφεση μετά στον αθλητισμό, γιατί οι περισσότεροι αθλητές που φτάσαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, μετά σταμάτησαν. Και για να δημιουργηθεί ένας νέος αθλητής, χρειάζονται 6 με 10 χρόνια τουλάχιστον. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν στοιχεία που άλλαξαν τελείως τον χαρακτήρα σας. Σίγουρα όλα τα βιώματα
συνέβαλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την διαμόρφωση μια προσωπικότητα. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι η προσωπικότητα κατά αυτή ο χαρακτήρας είναι όχι εντελώς ανεξάρτητα, αλλά υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά εμείς διαμορφώνουμε το χαρακτήρα μας ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Οι συνθήκες είναι αυτές που θα αναδείξουν σε κάποιες περιπτώσεις κάποια στοιχεία του. Θετικά και αρνητικά. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να έχουμε τα μάτια ανοιχτά να βρούμε σε μια διαδικασία αυτοβελτίωσης. Κάποια σχέση σαν συνέχεια της ερώτησης αυτής, αν η επιτυχία την επόμενη μέρα, τη μεγάλη επιτυχία εννοώ, ενός πολιτή, αλλάζει την καθημερινότητά του και σε ποια σημεία και μία συμπληρωματική, αν η πολιτεία ανταμείβει τελικά τους σκόπους τόσων ετών ή κάνει κάποιες διακρίσεις σε αυτούς που έχουν επιτυχίες και σε αυτούς που δεν έχουν. Γενικότερα ξεκινάνε πάρα πολλέ θέσει και οι θέσει των μεταλλείων είναι τρεις. Η θέση των μεταλλικών είναι 8. Είναι πολλοί αυτέ που θα μείνουν απ' έξω. Που μπορεί να έχουν κάνει μία εξίσου ανάλογη προσπάθεια. Σε ορισμένε περιπτώσει και ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά δεν είναι η προσπάθεια κατά αυτή που βλέπετε, είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα λεπτό θέμα, γιατί ακόμα και οι αθλητές που δεν έχουν διακριθεί έχουν εξίσου αφιερώσει χρόνο, έχουν αφήσει πολλά πράγματα στην άκρη για να αφοσιωθούν στην προσπάθειά τους, στις προπονήσεις τους, στον στόχο τους. Και πολύ συχνά μένει μεγάλος αριθμός αθλητών σε εισαγωγικά ξεκρέμαστος με το πέρασμα της αθλητικής του αγωνιστικής σταδιοδρομίας. Είναι βέβαια ένα θέμα που αυτή τη στιγμή απασχολεί και την πολιτεία, καθώς αυτό δεν είναι μόνο φαινόμενο που παρατηρείται στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως και διεθνώς έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ως κομμάτι του κάθε κρατικού αθλητικού φορέα που να προετοιμάζει τον αθλητή καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας να σταθεί στη ζωή και μετά από το τέλος της. Το αριστόδιο αυτό είναι η καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει το πρώτο καιρό μετά από κάποια επιτυχία, αλλά αργά ή γρήγορα όλα επανέρχονται στη φυσιολογική θέση. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Απλά υπάρχει μεγάλη δυσκολία, που είναι και αυτό προσωπικό θέμα του καθενός, αλλά τα έλεγα και προετοιμασία, της διαχείρισης της επιτυχίας. Δηλαδή, έχω βιώσει μετά από πολύ μεγάλους αγώνες και ιδιαίτερα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας να μην μπορώ να διαχειριστώ για πολύ μετά, για πολύ καιρό. Δηλαδή από τη μία ήθελα να αποδοθώ, από την άλλη τώρα τι, ποιος ακόμα είναι ο στόχος, πότε θα ξαναπώ στην προπόνηση, αν είμαι έτοιμος ή όχι, αν έχω ξεκουραστεί. Υπάρχουν πολλές εσωτερικές συγκρούσεις μετά. Αλλά και αυτό περνάει. Και επανερχόμαστε στην φυσιολογική καθημερινότητα. Βίντεο
αυτό που έχει φέρει ο κύριος Παπάκος, κάντε λίγο υπομονή. Είπαμε ότι ήταν μεγάλη χαρά και τιμή μας να έχουμε εδώ το Τρισόλυμπιο Νίκη του 2004. Νομίζω από αυτή τη συνομιλία που είχαν τα παιδιά μαζί του είναι ακόμα πιο πολλαπλάσια η χαρά μας, γιατί το ήθος της ενότητας είναι φωτεινά παραδείγματα για όλους. Θέλω να πω επίσης ότι με αυτά που σας είπε, σε όλες τις ερωτήσεις που σας απάντησε ο Χριστός μας Ολυμπιονίκης και έδωσε πολλά μηνύματα, ειδικά και για τα παιδιά της τρίτης λυκείου που έχουν το δικό τους αγώνα σε ένα μήνα και 12 μέρες με τις πανελλαδικές. Και μιας και αναφερθήκαμε και στα δίδυμα του κυρίου Καμπάκου, πρόσεξα τώρα που είδαμε δύο φορές το βίντεο της απονομής, μάλλον κάποιο παιχνίδι της μοίρας είναι, ότι με το τέλος της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, το πρώτο πλάνο ήταν ένας κύριος που κρατούσε δύο δίδυμα κοριτσάκια. Λοιπόν, ένα από αυτά, μέσα από τη θρησκευτική αγωγή και το σχολικό αθλητισμό, είναι να καταφέρει τα παιδιά να γνωρίσουν την ευγενή άμυνα, το φύλαθρο πνεύμα, να ξέρουν να σέβονται το συναγωνιστή τους, χωρίς φανατισμό, χωρίς βία. Να γεμίσουν τον εαυτό τους με αυτοπιθαρχία, και πάρα πολλές άλλες δυνάμεις θα τις μεταφέρουν μέσα τους και προς άλλους την υπόλοιπη ζωή τους. Ο Δημοσθένης Καμπάκος αποτελεί παράδειγμα για όλα αυτά που προσπαθεί η ελληνική παιδεία να μεταφέρει. Λοιπόν, να τον χαιρόμαστε. Λοιπόν, νομίζω ήταν μια εκδήλωση που πρέπει να σας άρεσε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές που θα συμμετάσχουν να πούμε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Ζανέιρο, το καλοκαίρι φέτος. Λοιπόν, καλό μεσημέρι.